Μας μίλησες για τη θερμική καταπώνηση, έτσι δεν το είπες, Αργύρη, τον επιστημονικό όρο. Θερμική καταπώνηση. Μπράβο, είναι, μπράβο, λοιπόν. Ο επιστημονικός όρος είναι αυτό που νιώθουμε εμείς αυτή τη στιγμή. Ναι. Δηλαδή, όταν έχουμε 36 βαθμούς, τους νιώθουμε 42 λόγω της υγρασίας, της άπνοιας. Είναι αυτό όμως που δεν νιώθει. Είναι αυτό που νιώθεις εσύ στο κέντρο της Αθήνας. Είναι αυτό που δεν νιώθει η Ελένη Ιατρού εκεί που βρίσκεται. Τη βλέπουμε δίπλα στο κολυμβητήριο στη Θεσσαλονίκη. Μας το έλεγε από χθες. Όλο τέτοια μας κάνει η Ελένη. Όλο τέτοια. Όλο τέτοια. Βγάζει ρεπορτάζ από εκεί. Από πισίνες, θάλασσες. Και παραλίγο. Οπα. Πέφτει, δεν πέφτει. Συμβαίνουν και αυτά, ξέρετε. Να και τα απρόπτα. Ο δήμαρχος μου το έχει τάξει. Συγγνώμη. Έλα, βλέπετε, Ελένη. Φουτήξαμε ποδαράκι, δεν ήμουν προετοιμασμένη. Είμαστε. Στο... Μας υποσχέθηκε ότι θα έρθει να βουτήξει. Μας έφερε ψέμα. Σήμος Δανίλιδης, να πούμε λοιπόν. Πισίνα, όπως βλέπετε πίσω μου, με πάρα πολλά κορίτσια, γιατί τώρα το καλοκαίρι πρέπει να φροντίζουμε και το κορμί μας. Και η πισίνα με δωρεάν πρόσβαση. Τελείως δωρεάν πρόσβαση λόγω του καύσωνα από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή. Βλέπετε ότι και δροσίζονται και φτιάχνουν το κορμί. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που έρχονται είτε για να κάνουν την προπόνησή τους, είτε απλά για να δροσιστούν. Έχουμε συναντήσει ανθρώπους που τέλειωσαν τη δουλειά τους και ήρθαν για να κάνουν μία βουτιά. Έχουμε συναντήσει παιδιά που δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα των διακοπών, έχουν δώσει τις πανελλήνιες και είπαν να κάνουν μία βουτιά επίσης. Και αν θέλετε, μπορούμε να μιλήσουμε για το λόγο το αληθές. Βεβαίως, εδώ βεβαίως, βλέπω θα θέλαμε πολύ. Το όνομά σας να μας πείτε, αν και δίνετε αγώνα σκληρό με το Aqua Aerobic. Έφη με λένε. Για πείτε μας, το κάνετε καθημερινά αυτό? Κάθε μέρα, κάθε μέρα. Μένετε εδώ δίπλα? Απέναντι. Από τη δουλειά τελειώσατε και μετά... Τελειώνω από το γραφείο και έργο ανεβαίνω εδώ. Μια χαρά, τα παιδιά είναι πολύ καλά. Τι ώρα δηλαδή έρχεστε στην πισίνα? 3 η ώρα, 3 μετά στις παρατέταρτο. Διακοπές θα κάνετε φέτος? Όχι, δεν θα κάνω. Δεν θα κάνω. Οπότε υποκαθιστά τις διακοπές. Ναι, αυτό είναι μια λύση. Δωρεάν αυτή την εβδομάδα. Δωρεάν, αλλά εμείς επειδή είμαστε δημότες, είναι τριμήνο και είναι 55 ευρώ τους 3 μήνες. Πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετική Βλέπω και τιμή. Μια νεαρή κοπέλα. Εξαιρετική είναι πραγματικά και μπορείτε να δείτε και πόσο μεγάλες διαστάσεις έχει και πολύ καθαρά τα νερά. Το όνομά σου πες. Κωνσταντίνα. Πόσο χρόνο είσαι, Κωνσταντίνα? 18. Τώρα τελείωσε το λύκειο? Ναι, επιτέλους. Και κοπές θα πας? Ναι, θα πάω. Μέχρι τότε τι κάνεις, έρχεσαι εδώ για δροσιά? Ναι, έρχομαι εδώ, κολυμπάω. Σήμερα έκανα και αερόμπικ. Πρώτη φορά? Ναι. Πόσο φάνηκε? Είναι ωραίο. Είναι πιο δύσκολο από ό,τι φαίνεται, γιατί θέλει πιο πολύ δύναμη για να το κάνουμε αυτό μέσα στο νερό. Ενθουσιασμένη σε βλέπουμε πάντως. Ναι, είναι ωραίο. Και βέβαια, αυτές τις ωραίες κυρίες προπονεί ο Σταύρος, ο προπονητής μας. Το βλέπετε εδώ πέρα, δίνει το ρυθμό. Έχουμε την και την κατάλληλη μουσική υπόκρουση. Γεια σου, Σταύρο, καλές οι μαθητρίες σου. Από τις καλύτερες. Έμαθα ότι το απόγευμα έχεις και παιδάκι εκεί πέρα, γίνεται λαϊκό προσκύνημα, ισχύει? Πολύ καλά πάμε, περνάνε πολύ ευχάριστα τα παιδιά και μαθαίνουν μέσα από το παιχνίδι, την κολύμβηση. Και νομίζω ότι μετά τις 9 που αρχίζει έτσι να δει ο ήλιος μέχρι τις 10, έρχονται οι τελευταίοι και οι καλύτεροι. Εκεί πέρα είναι το πρόγραμμα των ενηλίκων, όπου μαθαίνουν και αυτοί να κολυμπάνε. Μέσα έμαθα ότι θέλουν να παρατείνεται, λέει, το ωράριο για να έρθουν να κάνουν και νυχτερινές βουτιές. Προσπαθούμε, είναι για αυτά τα σχέδια. Ελπίζουμε να το καταφέρουμε. Βλέπετε τι ωραία περνάμε στη Θεσσαλονίκη. Είτε μέσα στην πόλη, Θεσσαλονίκη είτε έξω δείχνει μια το χαρά. Δρόμο. Η Θεσσαλονίκη δείχνει το δρόμο, μόνο αυτό θα πω. Πραγματικά είναι πάρα πολύ καλή η πρωτοβουλία και του Δήμου Σικαιών, Νεάπολη Σικαιών. Βλέπουμε και το. Και να το, σας πω και ότι δεν είναι, πίσω. Νίκο, δεν είναι το μόνο κολυμβητήριο το οποίο είναι δωρεάν. Είναι και το Εθνικό Κολυμβητήριο και το Ποσειδώνη. Μπράβο. Και το κολυμβητήριο της Νεάπολης. Οπότε όσοι ζεσταίνονται στο σπίτι, μην διστάσουν να πάνε μια βόλτα σε αυτά τα κολυμβητήρια που θα είναι δωρεάν ούτως ή άλλως. Είναι αυτό που λέμε. Θέλουνε. Η τοπική αυτοδιοίκηση κοντά στον πολίτη. Και αυτό είναι πολύ καλό. Και μπράβο στον κύριο Δανιλίδη που τον είδαμε και νωρίτερα. Και παραλίγο να έχουμε και το απρόπτο να βρεθείς μέσα στο νερό. Να είσαι καλά, Ελένη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ζούσαμε και αυτό. Καλό απόγευμα. Να είσαι καλά. Πάμε.